Ελάτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνια, παράγει, το θέμα μας ευθείας, το παντού παρόν και τα πάντα καινούν, της αγώστας αγώνος, της ζωής χωριδός, εν θέλει και σύνωσε νημή και κατάρισε εμάς από πάση τη βίους και σώσε με κατέτερα σπιάς αγώνων. Όταν κανείς βρίσκει έτοιμο κάτι, του το παραδίδουν έτοιμο στο χέρι, δεν γνωρίζει ή μάλλον το πόση αξία έχει αυτό το κάτι, έστω και αν είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν το καταλαβαίνει. Δεν το εκτιμεί. Όπως πρέπει. Γράφουν κάποια βιβλία ότι τούτο εδώ καινή διαδίκη. Είναι διαθήκη. Είναι. Διαθήκη. Θεία δίκη. Που μιλάει για κληρονομιά μιλάει. Και αυτό δεν μιλάνε οι διαθήκες. Για κληρονομιά μιλάνε. Mm. Λοιπόν, αυτά πληρώνουμε τώρα εμείς στα σπασμένα της διαθήκης μας κληρονομίας. όμως αυτές οι κληρονομίες με τούτη κληρονομιά δεν υπάρχει καμία απολύτως σύγκριση. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι πρόκειται για αυτό που μιλάει η Διαθήκη, για θησαυρό, που βέβαια τούτο εδώ και στα μάτια, τούτο εδώ το θησαυρό που μας αφήνει ο Κύριος δεν το πιάνει. Είναι ασύλληπτος ο θησαυρός. Καμιά σχέση τα εδώ με τα εκεί. Τούτο εδώ είναι για τα εδώ και, τούτο, και αυτό εδώ είναι για τα εκεί. Για να γίνει εν μέρη αντιληπτό, εν μέρη, το λέμε εν μέρη, μέρος του μέρους, όχι μισό ή πιο λίγο, ένα πολύ μικρό μέρος από το θησαυρό που μας έχει αφήσει ο Κύριος, πρέπει ο ίδιος, αφού του ζητήσουμε, να μας ανοίξει τα μάτια και να ανοιχθούμε ένα πολύ μικρό μέρος. Άλλωστε, θα το πούμε πολλές φορές, γιατί η γραφή που το γράφει έχει αιώνια ισχύ, ότι ούτε το μάτι έχει δει, ούτε το αυτή έχει ακούσει, ούτε τούτο έχει τη δυνατότητα να φτάσει να κατανοήσει όσα ο Θεός έχει υποσχεθεί σε μας. Διαβάζω αυτές τις μέρες επαναληπτικά. Όχι, το διάβασα και έφυγα. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Κάτι που σου γεμίζει το είναι σου, το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, ξαναδιαβάζεις. Την παρουσία που έκανε ο Κύριος, παρουσιάστηκε, ολοφώτινος, του Αγίου Παϊσίου. Ολοφώτινος. Και γράφει ο ίδιος, λέει, εσέναν τόσο ωραίο που δεν αντέχει ή και δεν χορθαίνει το μάτι του ανθρώπου να δει τέτοια ομορφιά, πώς άπλωσαν τα χέρια σε σταύρωσαν. Ο ίδιος γράφει, δεν αντέχει, το δεις πολύ, για δευτερόλεπτα τον είδε. Για δευτερόλεπτα τον είδε. Μέσα εδώ ακριβώς αυτό γίνεται. Η αποκάλυψη
του προσώπου του Κυρίου. Λέω λάθος, Σταύρο. Λέω λάθος. Όπως αποκαλύψει ο Αγίος, περιγράφεται εδώ μέσα. Αλλά είπα και αυτό το πράγμα, ότι ό,τι τιμής άξιον σου προσφέρεται απονητή, χωρίς κόπο, η αξία του είναι μικρή. Ό,τι κοπιάς κουράζεσαι και χύνεις και ένα κομμάτι αίμα και υδρώνεις, αυτό έχει βαρύνουσα αξία, πολύ βαριά αξία. Έχω μπροστά μου την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη. Ανοιγμένη στην προς Φιλιππησίους επιστολή, την οποία δεν θυμάμαι πόσες μέρες διαβάζω, δεν θυμάμαι, γιατί ζητάω να μου μείνει, όχι να μου φύγει. Άλλωστε είμαι και γέρος και ζητάω και λίγο βοήθεια, αλλά βοήθησε με να μου μείνει. Μέσα εδώ χτυπητά, λέει Απόστολος Παύλος, το εξής, ότι γράφει την επιστολή στους Φιλιππησίους, Μακεδονία. Φίλιππι της Μακεδονίας. Υπάρχουν σήμερα νομίζω. Υπάρχουν. Έτσι, μπράβο. Και τους λέγει ότι επειδή μου γίνατε συμμέτοχοι στη φυλακή, στα βασανιστήρια, σε όλα όσα σαν Απόστολος κυλάνε γύρω μου, όχι εύκολα, αλλά έχουν τόση αξία όσο ο θάνατος. Ο θάνατος από πίσω. Επειδή λοιπόν μου γίνεται, λέει, κοινωνή τη φυλακή μου, δεσμά το ονομάζω εδώ, λέει, της δεσμής μου και εν τη απολογία μου, γιατί απολογήθηκε, συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δικαστήριο και στην απολογία μου πήρατε μέρος, αλλά και στην βεβαίωση, δηλαδή στο κήρυγμα του Ευαγγελίου που έκανα. Πώς βεβαιώνετε, πώς βεβαιώσανε οι Φιλιππήσιοι κάτοικοι το κήρυγμα του Ευαγγελίου που έκανε ο Παύλος? Πώς βεβαιώνετε, όταν εσύ, εγώ, ο Α, Β, που ακούμε κάτι, βλέπουμε τον άλλον που μας βλέπει ότι το ακούσαμε και το εφαρμόζουμε με οποιοδήποτε κόστος στη ζωή μας. Δηλαδή, όταν λέει γίνατε συγκοινωνοί, πήρατε μέρος δηλαδή στη φυλακή μου, αυτό δεν σημαίνει το ακούσανε μόνο, αλλά συγκινδύνευσαν μαζί με τον Παύλο στη φυλακή. Δείχνει ότι και θα τον έβλεπαν κρυφά και θα έκανα το παν για να έχουν σε επικοινωνία και να το κρατήσει τη ζωή, αν η ιδιαίτερο κίνδυνο να σκοτωθεί και λοιπά, να φύγει και την άλλη ζωή από τους εχθρούς. Αυτό λοιπόν το γίνεται συγκοινωνή στα δεσμά μου, στη φυλακή μου, σημαίνει κάθε μορφή κινδύνου που πέρασε από τον Παύλος, είχε και συνοδούς τους κατοίκους των Φιλίππων. Και έτσι επιβεβαιώθηκε το Ευαγγέλιο. Το καταλάβαμε. Επιβεβαίωσαν το Ευαγγέλιο, όταν επιβεβαιώσατε το κήρυγμά μου, του Ευαγγελίου, που είναι του Κυρίου κήρυγμα, σημαίνει με την παρουσία σας, με τους κινδύνους σας, με τα βασανιστήρια που τραβήξατε, βοηθάτε σε μένα. Είσαστε μαζί μου. Έτσι βεβαιώνετε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι.
Μιλάω έξω από πρόσωπα, τα εδώ, γενικά μιλάω. Κουβαλάμε ένα όνομα που έχει βάρος αιώνιο. Χριστιανοί είμαστε. Άραγε επιβεβαιώνουμε, όπως ευηλυπήσει, το όνομα του χριστιανού. Γιατί έχει και αυτό την δική του σημασία και αξία και ζητάει την επιβεβαίωσή του. Όχι με το ότι βαπτιστήκαμε. Όλοι στην Ελλάδα βαπτίζονται και ξεβαπτίζονται. Και όλοι λένε ότι ένα μεγάλο ποσοστό λένε ότι είναι χριστιανοί, χωρίς να νιώθουν τι βάρος έχει το όνομα του χριστιανού. Το ξεκαθαρίζει, το λέω εδώ πέρα καθαρά, λέγει λοιπόν, σας έχω μες στην καρδιά μου, το λέει, και γιατί λέει, δια το έχειν με εν την καρδιά μου, σας έχω εσάς, λέει τους Φιλιππίσιους, εδώ, στην καρδιά μου, γιατί συμμεριστήκατε όλη την ταλαιπωρία μου, όλα τα βασανά μου, όλες τις φυλακές μου και ό,τι άλλο υπέστη για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο. Έτσι επιβεβαιώσατε το Ευαγγέλιο, το παραλαμβάνω, επιβεβαιώνεται, αν και εμείς σαν χριστιανοί. Όχι να το επιδιώξουμε γιατί είναι αμάρτημα, να δει ο άλλος ότι είμαστε χριστιανοί, να βγαίνει μόνο το αυτό. Να βλέπει ο άλλος να βγαίνει από μονάχοτα από εμάς από πάνω. Γιατί φαίνεται και το ένα, φαίνεται και το άλλο. Τότε λέει ζει ο Χριστός, λένε οι γύρω. Άμα οι χριστιανοί είναι χωρίς έργο Χριστού, καμία επιβεβαίωση δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Μεσαίος Παύλος λοιπόν λέει, είσαστε μέσα μου, στην καρδιά μου, και πάνω απάνω ξεκινάει, ευχαριστώ το Θεό. Κάθε φορά που προσεύχομαι και αναπέμπω δεήσεις στον Κύριο, όταν μιλάμε με δεήσεις, δεν είναι αυτές που κάνουμε εμείς στην εκκλησία που ψώνει τα χέρια παπάς και εμείς ακούμε, μιλάμε για όλο το 24ωρο. Λέει, το σώμα κοιμάται, η καρδιά μιλάει. Έτσι είναι των Αγίων. Αυτές λίγες ώρες που κοιμόντουσαν, 2-3 ώρες και αυτές με το ζόρι, και την ώρα του ύπνου η καρδιά μίλαγε ψηλά. Λέει, εν πάση τιμία μου, σε κάθε προσευχή μου, πάντοτε, λέει πάντοτε, το λέει εδώ πέρα, τη δέηση ποιούμενος με τα χαράς. Έκανα την προσευχή μου με χαρά. Γιατί σας φέρω στο μυαλό μου και δεν σας εννοώ, γιατί είστε οι συμπαραστάτες μου, οι συμβοηθοί μου στο έργο της διαδόσης του Ευαγγελίου. Γι' αυτό κάπου αλλού εδώ πέρα λέει, άμα ρωτάτε Φιλιππίσι, τα κάτε με, δηλαδή αυτά που αφορούν το έργο μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, προχωράει η διάδοση του Ευαγγελίου. Προχωράει η διάδοση του Ευαγγελίου. Θα το πω άλλη μια φορά. Προχωράει η διάδοση του Ευαγγελίου. Και τι το τόνισα τρεις φορές. Διότι τη διάδοση του Ευαγγελίου τη βασίζει στη συμμετοχή των Φιλιππίσιων στο έργο του Αποστόλου Παύλου, αλλά και στους κινδύνους που είχε ο Απόστολος Παύλος ανά πάσα στιγμή. Και ακόμη, εδώ το γράφει μέσα, δεν του έφθαναν αυτοί οι εχθροί που του έβαλαν ορατά και ήσαν οι αίτιοι να οδηγείται στη φυλακή, που τους έβλεπε δηλαδή, δεν μιλάει μόνο για αυτούς, αλλά είχε και άλλους
αόρατους εχθρούς. Ο Σατανά, αυτός είναι μόνιμος αυτός. Κάποιους άλλους, τους αναφέρει εδώ μέσα, που ζούσαν και προέβαλαν τον εαυτό τους ότι είναι Απόστολοι και ήσαν ψευδαπόστολοι. Και εκείρηταν όμως πράγματι, εκείρηταν αλήθεια. Γι' αυτό λέει στους Φιλιππησίους εδώ, να αυτά που σας είπα να ακούστε τα, αλλά οι ίδιοι είναι κακοί εργάτες, ψευδαπόστολοι. Και σκοπό έχουν το έργο που γίνεται ο Κύριος να το διαβάλουν. Αυτό είναι το έργο τους. Το χειρότερο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι αυτός που σου είναι απλός φανερός. Αυτός που υποκρίνεται είναι φίλος σου και σε πολεμάει. Τέτοιος είχε δίπλα το Βασιλός Παύλος. Αφού λένε την αλήθεια, γιατί είναι εχθροί. Ορίστε. Αφού λένε την αλήθεια, γιατί είναι εχθροί. Γιατί είναι εχθροί. Ναι. Δεν παραδέχονται τον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό το λόγο. Δεν είναι Απόστολος του Κύριου, έλεγαν. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν τώρα συνεχίζουμε και λέμε ότι ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γράφει την επιστολή και λέει, το τονίζω αυτό, έχουμε υπόψη μας, όχι από το μυαλό μου, αλλά από την καρδιά μου δεν σας βγάζω. Είστε οι μόνιμοι κάτοικοί μου. Δεν υπάρχει χρόνος της ζωής μου που να μην είστε μέσα μου. Δια το έχει με την καρδιά μου, λέει. Γιατί σας έχω μέσα στην καρδιά μου, το λέει μέσα εδώ καθαρά. Και σας έχω στην καρδιά μου γιατί είστε πιστά τέκνα του Κυρίου, αδέρφια του Κυρίου, πιστά αδέρφια του Κυρίου, και τα αποδείξατε έμπρακτα. Μου σταθήκατε δίπλα σε κάθε κίνηση, σε κάθε λόγο μου όταν ήμουνα μαζί σας πάνω στους Φιλίππους. Προσεύχομαι, γι' αυτό λέει, γι' αυτό το λόγο, συνεχίζει παρακάτω, γι' αυτό το λόγο, προσεύχομαι, τώρα τι να πω και τι να κάνω, όποιος διαβάζει τα βιβλία του Αγίου Παϊσίου, εκεί παίρνει μια μυρωδιά, τι είναι η προσευχή, στα βιβλία του Αγίου Παϊσίου, εκεί βλέπεις πράξη ισόβιας προσευχής. Πράξεις όφες προσευχής. Και διαβάζουμε και εδώ και λέει προσεύχομαι, παραπάνω λέει πάντοτε για σας, και ο λόγος προσεύχομαι είναι να η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύει, να είναι πλούσια και περίσσια η αγάπη μεταξύ σας και μετά για μένα κατά δεύτερο λόγο να περισσεύει, λέει, ώστε να αποκτήσετε επίγνωση αυτής της αγάπης και μάλιστα και διέστηση, ώστε να μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιο είναι αυτό που είναι το καλύτερο μες στη ζωή σας. Ποιο είναι το καλύτερο. Το λέει, δοκιμάζει ημάς τα διαφέροντα, να ξεχωρίζετε ποιο είναι το καλύτερο. Πάντως, κάποιος για όλους μας υπάρχει που μας άνοιξε τα μάτια για να ακολουθήσουμε το δρόμο του Κυρίου. Κάποιος που ήταν ή είναι εργάτης του Ευαγγελίου. Δεν γίνεται να πιστεύεις στον Κύριο και να μην υπάρχει ο κάποιος που να σου άνοιξει τα μάτια. Από ψηλά είναι ο Κύριος, αλλά έχει αυτός τους εργάτες του. Να θυμηθούμε και ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος τον κάλεσε, αλλά σε άλλον ανέθεσε
να τον μάθει, το πιστεύω. Αυτό που πιστεύουμε. Ξέρει ποιος είναι. Ο Ανανίας. Του λέει, εσύ θα πας στον Ανανία να σου ανοίξει τα μάτια για να μάθεις τι είναι αυτό που πιστεύεις. Χωρίς Ανανία δεν γίνεται να υπάρχει πιστός άνθρωπος. Χωρίς αυτόν που ανοίγει τα μάτια της ψυχής δεν γίνεται να λες πιστεύω σε σένα Κύριε και σε αγαπάω Κύριε και σε λατρεύω. Λοιπόν, ο Απόστολος είχε τον Ανανία. Και για τον καθένα μας υπάρχει ο Ανανίας, να ψάξουμε να το βρούμε. Υπάρχει ο Ανανίας, πώς δεν υπάρχει. Αναλογιστείτε να το βρείτε ο καθένας σας. Αυτός που ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας μας, όποιος κι αν είναι, αν είναι άνθρωπος, του οφείλουμε πολλά. Αν είναι ο Θεός, που είναι ο Θεός πριν από κάθε άνθρωπο, πριν από κάθε άνθρωπο είναι ο Θεός, είναι ο Κύριος. Αυτός, εάν του ακουμπήσουμε όπως ο Κύριος θέλει, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, αν του ακουμπήσουμε 100%, αυτός, λέει ο Απόστολος Παύλος, φροντίζει να φτάσουμε στα χέρια του στο τέλος, όταν φύγουμε από τη ζωή. Εδώ απάνω το λέει με τον εξής τρόπο. Ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών, και είναι ο Θεός, εκείνος που άρχισε το αγαθό έργο, είναι ο Θεός, επιτελέσει, θα το τελειώσει, άχρη ημέρας Ιησού Χριστού. Μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να μας πει ήρθα. Δηλαδή ο Κύριος είναι μαζί μας πάσα στα σημέρας της ζωής μας. Αρκεί αυτό να το βιώνουμε. Είναι μαζί μας. Αυτός φροντίζει πώς και πόσο από το φωτισμό μας δίνει. Λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Του ζητάμε ασφαλώς να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής. Το κάνει αυτός ο Κύριος, αυτό ο Κύριος. Αλλά άμα το έκανε ορατά και αισθανόμαστε πραγματικά να δονούμε θα εκείνο το πράγμα, ίσως να μην το αντέχαμε. Γι' αυτό πάει πώς μεγαλώνει το σποράκι που ρίχνουμε στη γη. Θα σκάσει σιγά 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 σιγά. Αντιλαμβάνεται ο σπόρος, γι' αυτό λέω, ο Κύριος έχει και παραβολές τέτοιες. Αντιλαμβάνεται ο σπόρος πώς μεγαλώνει και γίνεται ένα περιόριο δέντρο. Λέει κάπου άλλο ο Απόστολος Παύλος, λέει κάποτε είμαστε μικρά παιδιά, αλλά σιγά σιγά λέει φτάνουμε εις μέτρων ηλικίας Ιησού Χριστού. Φτάνουμε δηλαδή στην ηλικία που είχε ο Κύριος, πνευματική ηλικία εννοώ εδώ πέρα, ως ανάστημα του Κυρίου, αλλά τόσο όσο να μας αγκαλιάσει ο Κύριος. Η πνευματική πρόοδος λοιπόν είναι μυστική, αθόρυβη και αόρατη και συντελείται έτσι ώστε να προαγόμεθα χωρίς το καταλαβαίνουμε. Η προαγωγή μας γίνεται χωρίς να την κατανοούμε. Εμείς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, όπως διάβασε τα βιβλία του, για να μην ανεβάσουμε ταχύτητα εγωισμού, μας αφήνει να βλέπουμε τις πτώσεις μας. Εκεί που πιστεύουμε ότι πάμε καλά, τάκ, παίρνουμε μια τούμπα γερή, σπάμε τη μούρη μας, σκάμε και λέμε αυτοί είμαστε. Αυτό το καταλαβαίνουμε καλά. Άμα δεν καταλαβαίναμε αυτό, πρόοδος καμία. Όσοι δεν πάνε, δεν έχουν σχέση με τα πνευματικά, είναι οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Έτσι δεν λένε. Είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο μέσα. Μπορεί να πάω στην εκκλησία, πάω να βάλω ένα κεράκι σε ένα κλεισάκι μέσα, κάνω το σταυρό μου,
Δεν σκόδωσα, δεν έκλεψα, δεν φώνευσα. Δεν συκοφάντησα. Και κλείνει ο καρνές με αυτό το τετράπτυχο και είναι οι άνθρωποι οι τέλειοι στον κόσμο. Ο Γιος Παΐσιος λέει και εγώ δεν καταλαβαίνω την πρόοδο μου. Και όμως έβλεπε τον Κύριο, την Παναγία, Αγίους. Έχει, όποιος διαβάζει το τελευταίο που έχει βγάλει η Σουρωτή τώρα, βιώνει τα εκεί. Τα βιώνει τα εκεί. Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης. Έτσι ονομάζεται. Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης. Το βίο του έχει μέσα. Αλλά πολύ ωραία γραμμένο. Πολύ ωραία γραμμένο, ναι. Σου λέει, έβλεπε αγγέλους. Ψάνα το άξονα στήλ μέσα στο βιβλίο το γράφει. Όπως θα διαβάσετε το παθημένα που τα έχει. Σε μεταφέρει και σε ένα χώρο τέτοιο. Κύριε Χριστέ μου, τι μας περιμένει. Έτσι είναι. Σε αυτήν την πραγματικότητα. Λοιπόν, έχω επιθυμία, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχω επιθυμία, επειδή σας έχω στα σπλάγνα μου, σας αγαπάω με άλλα λόγια, σαν τη μάνα που αγαπάει το παιδί που φέρει στα σπλάγνα, η αγάπη που έχω εγώ και η προσευχή που κάνω να γίνει αγάπη Ιησού Χριστού, να σε ο Κύριος στη δική του αγκαλιά. Και μάλιστα θέλω, επειδή εσείς οι Φιλιππίσιοι με συμμετέχετε στον πόνο μου, επειδή συμμετέχετε στον πόνο μου, να γίνετε και συγκοινωνεί και συμμέτοχοι στη χάρη που μου δίνει ο Κύριος. Όποιος δηλαδή συμμετέχει σε αυτά που διαβάζει και η συμμετοχή μας γίνεται με το έργο που κάνουμε. Παίρνει και τη χάρη που έχουν και οι Άγιοι. Και τη χάρη που έχουν και οι Άγιοι. Διαβάζουμε βίο Αγίου και λέμε ο Άγιος προσευχότανε. Κάνουμε προσευχή. Ο Άγιος δίνει ελεημοσύνη. Δίνουμε ελεημοσύνη. Ο Άγιος αγρυπνούσε. Αγρυπνούμε ένα κομμάτι όσο μπορούμε. Ο Άγιος άνοιγε το στοματάκι εκεί που έπρεπε να τα ανοίξει. Ανοίγουμε το στοματάκι μας. Συμμετοχή στο έργο των Αγίων αυτό. Και μάλιστα με πολύ, πολύ προσοχή και τη λέω εδώ πέρα, πάση αισθήση. Με κάθε διάκριση. Δεν λέει άντε να δώσουμε και αφορμές στους άλλους μας κατηγορούν, το λέει εν πάση αισθήση, με κάθε διάκριση. Και χρειάζεται πριν από όλα αυτά η προσευχή, να μην λείπει από πάνω μας. Τι ώρα είναι? Είναι νωρίς. Και μισή. Τώρα θα μισή πάρει πως. Λοιπόν, θα δώσει Παναγιώτη. Λοιπόν, εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, στο κομμάτι αυτό που διαβάζουμε, επιθυμώ να φύγω. Επιθυμώ αναλύσε. Ανάλυση σημαίνει να σας αφήσω και το σώμα μου να διαλυθεί στα στοιχεία που συντέθηκε. Αναλύσε. Και συγχριστώ είναι να φύγω και να πάω να αγκαλιάσω τον Κύριο, τον οποίο είχε αλογό σε όλα τα βήματα της ζωής του. Γι' αυτό λέει το αποθαλήν, το να πεθάνω, αυτό είναι κέρδος για μένα. Και τι άλλο παραπάνω ζητάω, γι' αυτό αγωνίζομαι, είναι κέρδος να πάω στον Κύριο. Αλλά το να μείνω στη ζωή είναι κέρδος για εσάς. Γιατί εσείς με έχετε εδώ πέρα, με ακούτε, με βλέπετε, παίρνετε δύναμη. Είναι κέρδος για εσάς, το λέω ως εξής. Λέει και νυν και τώρα μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σώματί μου.
τώρα θα δοξαστεί ο Χριστός από το δικό μου σώμα. Γιατί το είχε, ο Παύλος το είχε δικό του σώμα, αλλά το είχε δώσει παραδέσει στον Κύριο. Και συντελούσε ο Απόστολος Παύλος, έκανε δηλαδή έργο θαυμαστό και εξαίσιο που δεν έκανε κανένας στον κόσμο, κανένας άλλος. Και λέει τώρα, είτε δια της ζωής ο Κύριος δοξάζεται, είτε δια του θανάτου, είτε όταν εγώ φύγω από τη ζωή. Εμή γάρ σε μένα, λοιπόν, το ζήν, το να ζω, μάλλον το να ζει ο Χριστός σε μένα και να ζω κι εγώ, είναι κέρδος για εσάς. Το αποθανήν, το να πεθάνω, είναι κέρδος για μένα, να πάω κοντά στον Χριστό. Και δίνει άλλη εξήγηση παρακάτω και λέει, όταν μένω στη σάρκα μου και επιτελώ έργο Κυρίου, τότε εσείς προοδεύετε. Όταν εγώ φύγω, ο κακός αυτό του έργου που έχετε να με βλέπετε, δεν τον έχετε όσο όταν με βλέπετε. Γι' αυτό το να μένω στη σάρκα είναι αναγκαιότερο για εσάς. Είναι αναγκαιότερο για εσάς. Γι' αυτό λέει και θα μείνω και θα παραμείνω μαζί σας. Γνώριζε ότι ο Κύριος του χρεωστούσε ημέρες και χρόνια ώστε να μείνει να στηρίξει την Εκκλησία των Φιλίππων και των Φιλίππων. Στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε αυτή την Εκκλησία, και όταν πια την ίδρυσε και έφυγε από τους Φιλίππους, έγραψε την επιστολή αυτή για να στηριχθεί η Εκκλησία των Φιλίππων. Είναι όλες οι επιστολές που έγραψε ο Απόστολος Παύλος, σκοπό είχαν να στηρίξουν τις εκκλησίες που ίδρυσε. Και δεν ήταν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μικρότερο το έργο το να στηρίξει τις εκκλησίες από όταν τις ιδρύσει. Γιατί όταν ιδρύεις κάτι καινούριο, κατά βάση προσπάθειά σου, το φτιάχνεις το καινούριο, αλλά είναι πιο δύσκολο να φυλάξεις κάτι όταν το έχεις, παρά το δεν το έχεις να το αποκτήσεις. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους χριστιανούς ότι ποιος πονάει και εγώ δεν πονάω, ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν γέγομαι. Όπου και αν ήταν αυτός ο ποιος, όποια εκκλησία και αν ήταν, Ασία, Ευρώπη και λοιπά που πέρασε, παντού ο Απόστολος Παύλος, ο πόνος που χτυπούσε η καρδιά σε οποιαδήποτε εκκλησία ήταν και πόνος του Παύλου. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, γιατί είναι ένα κομμάτι αποστολικό και ο Άγιος Παϊσίος. Αν διαβάσετε το βιβλίο, πάρε, λέει, διάβασε εφημερίδες σε ένα πνευματικό τέκνο κάτι τέτοιο, για να μου πεις το πόνο όμως που γράφουν εφημερίδες. Πόσες εχθρώσεις γίνονται, πόσοι ασθενείς είναι, πόσοι σκοτώνονται, πόσοι πόλεμοι γίνονται και χάνονται ψυχές, πόσοι πνίγονται στη θάλασσα, αυτά θα μου διαβάσεις. Και όταν έγινε αυτό, σταμάτα, δεν αντέχω άλλο. Να με πάρει ο Κύριος. Δηλαδή ο πόνος τον άλλο ήταν ο πόνος δικός του. Μεταφερότανε στον ίδιο του, στον ίδιο. Γι' αυτό και σήμερα το διάβαζα, στις προσευχές του συνέπασχε και συνέτρεχε στον πόνο του αλλού. Και βλέπετε στο βιβλίο μέσα γράφει, όταν πηγαίνανε στη Σουρωτή για να το συναντήσουν όταν ζούσε, ένας λέει που με τη μηχανή έπεσε στον κρεμό και κρεμάστηκε στον κρεμό, και είδε, λέει, ένα καλόγερο που τον βάστηξε,
Και πήγε, λέει, στη Σιρωτή μετά να προσκυνήσει, να δει και τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός ήταν που μέσωσε. Και ζητούσε να του πει. Και έκανε, λέει, από άλλο δρόμο ο Άγιος Παΐσιος. Δεν ήθελα να του πει, ήμουν εγώ, έκανα αυτό. Ποιος Άγιος λέει τέτοια πράγματα. Και όταν το ρωτήσαν οι μοναχές, μάλλον, λέει, γίνονταν πώς γινόταν αυτό και βρισκόσουν. Είτε ο κύριος Αρώτης με έπαιρνε, είτε εγώ έβλεπα σαν τηλεόραση αυτό που σκοτώ που πήγαινε να γκρεμιστεί και το μάστερα. Οι Άγιοι συμπάσχουν, δεν συγχαίρουν, συμπάσχουν κύριος μαζί με όλους μας. Είναι ένα μέρος του Αποστόλου Παύλου ο Άγιος Παΐσιος, από τη ζωή του. Και όταν πήγε, λέγει, στο νοσοκομείο, σήμερα το διάβαζα γι' αυτό, τελευταίο καιρό, εκεί στο νοσοκομείο γινόταν πανηγύρι. Και τελευταία μέρα που έβγαινε, μαζευτήκαν όλοι άρρωστοι, πέρασε και όλα τα τους θαλάμους, για ένα και μόνο λόγο. Για να συμμεριστεί τον πόνο των ασθενών. Για να συμμεριστεί τον πόνο των ασθενών. Ήταν μια ζωντανή και ωμένη λαμπάδα. Παίρνουμε, αδελφιά μου, από όταν διαβάζουμε τα βιβλία αυτά τα όμορφα, παίρνουμε, ζούμε. Ζούμε την άλλη διάσταση που δεν ζει ο κόσμος. Αυτή τη διάσταση που δεν τη βλέπει καθόλου, γιατί βλέπει μόνο τα υλικά, τα γήινα. Λέει, θα κάτσω να διαβάσω, βρε άνθρωπο του Θεού. Παίρνεις μέσα σου χάρη και δύναμη. Αυτή τη χάρη και δύναμη δεν μπορεί να δώσει κανείς. Θα την πάρεις με την προσευχή και τη μελέτη. Δεν γίνεται. Συμπάσχω, συνέπασχε με τους συμπάσχοντας. Υπέφερε με εκείνους που υπέφερα. Προσπαθούν να σώσει και ψυχές μέσα από τον Άδη. Γράφουμε στο βιβλίο στην περιπροσευχής ότι είχε βγάλει και από τον Άδη ψυχές. Με την προσευχή είχε βγάλει μέσα από την κόλαση ψυχή. Γίνεται και αυτό. Πώς θα το κάνουμε και το πράγμα. Όπως ο Κύριος είναι, εμείς είμαστε, λέει, μικροί Χριστοί, δεν είμαστε. Μικροί Χριστοί. Κατέβηκε στον Άδη ο Κύριος. Κατέβηκε. Έχουμε και εμείς αυτή τη δυνατότητα. Γιατί τι κάνουμε προσευχή στα μνημόσυνα. Γιατί πάμε στην κηδεία του αλλονού που έχει φύγει για να παρακαλέσουμε να ο Κύριος είναι, αλλά τόση τυχόν ποινή που μπορεί να έχει, να του δώσει καμιά κατήρη θέση. Και ήδη απαντάει σε ένα βιβλίο περί προσευχής. Πώς αφαιρούν τα μνημόσυνα. Και λέει, αν είναι, λέει, ένας βαλμένος βαθιά σε μια φυλακή και πας και παρακαλέσεις κάποιον που γνωρίζεις, βάντενε λίγο καλύτερα σε μια πιο ελαφριά φυλακή, το γράφει έτσι μέσα, το γράφει, του παρακαλέσεις να παρακαλέσεις, τον λυγίσεις και καταφέρεις και τον βάλει παραπάνω, δεν θα χαρείς. Τι λες εσύ, ο Θεός δεν θέλει να τον παρακαλέσεις το παιδί του να πάει σε καμία καλή θέση, που τη διάλεξε μόνος και πήγε και που πήγε. Μιλάμε για ουρανό και γη συμμετοχή στα πάθη που περνάει η ανθρωπότητα, ζουν οι Άγιοι. Ουρανό και γη. Δεν είναι με άντε ο Άγιος τελείωσε. Είναι πάντα μαζί μας οι Άγιοι. Και ο Άγιος που μιλάμε είναι εδώ. Είναι εδώ. Ήταν, σε ένα μήνα θα έρθει η ορθή, παραμονή της Αγίας Βαρβάρας. Ήμουνα στο νοσοκομείο, γράφει ο Άγιος Παΐσιος. Εκεί μία μάνα είχε ένα παιδί που ήταν βαριά άρρωστος. Στα τελευταία. Είχε εμπλέξει με την νοσοκόμα και τον αγαπούσε πάρα πολύ αυτή. Ήταν δίπλα του. Παρακάλεσε, λέει, η μάνα για το γιο της την Αγία Βαρβάρα. Αγία Παρασκευή. Την Αγία Παρασκευή. Να κάνει καλά το παιδί της που ήταν σε αφασία. Και είδε, το γράφει ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο μέσα περί προσευχής. Και ήταν, λέει, παρουσιάστηκε Παρασκευή και λέει, με μήνυμα μάλλον, 12 η ώρα θα κάνω το παιδί σου καλά
και το παιδί, ένα άλλο παιδί που είναι στην Λαμία και είναι σοβαρά από αρρώστια και σοβαρά άρρωστος, θα τους κάνω καλά τη διαώρα. 12 ώρα γίνανε και δύο καλά. Πήρε τηλέφωνο η μάνα και λέει έγινε καλά 12 η ώρα. Και γράφει ο Άγιος, είναι, εκεί κάνει και την, πες το αστείο του, τα έχει ο Άγιος πάει σε αυτά. Οι Άγιοι δεν χρειάζονται σούπερ βενζίνη για να ταξιδέψουν. Σου κάνει εντύπωση τεράστια. Και είναι χαριτωμένος άνθρωπος. Έλεγε στους γιατρούς που ήταν μέσα στο νοσοκομείο, που δουλεύανε στο ΕΣΥ, εσείς του λέει δουλεύετε στο ΕΣΥ, μπράβο σας. Και οι άλλοι στο ΕΣΥ και πληρώνεστε λέει από το τσάι. Τσάι, δεν λέγεται μάζεται αυτή το οργανισμός. Δηλαδή, δουλεύετε στο ΕΣΥ για τον άλλον δηλαδή, όχι στο εγώ. Αυτό εννοείς ο γέροντας. Και σπληρώνεστε από το τσάι και πίνετε και τσάι λέει. Τότε λέει, είστε εντάξει. Αφού δουλεύετε για τον άλλον και πίνετε και τσάι, ζείτε και άσκηση. Έκανε και τα αστεία του ο Άγιος Παΐσιος, Άγιος Παΐσιος. Θέλω να πω, για να καταλάβουμε. Εμείς έχουμε πάρει την πλευρά είμαι Χριστός, Χριστιανός. Κύριε, κάνε μου καλά τα παιδιά και αυτό μες στο πρόγραμμα. Κύριε, στείλε μου να φάω και αυτό μες στο πρόγραμμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Ό,τι αφορά τον εαυτό μας, ο καλός Χριστός θα μας το δώσει. Δεν σταματάει εκεί το πράγμα. Το πράγμα πάει και στον άλλον. Γράφει ο Άγιος Παΐσιος, όταν κάνεις προσευχή για τον άλλον, ολοσούπιτος είσαι με τον εαυτό σου και εσύ μέσα εκεί. Τι παραπάνω, να νοιάζει για τον άλλον. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δώσε να φάει στον άλλον, Κύριε, θα σου δώσει και το ψωμάκι σου. Κύριε, εγώ συγχωράω τον εχθρό μου, τον αγαπάω, αλλά δώσε μου αγάπη εσύ να τον αγαπήσω. Από τη δική του αγάπη θα πάρεις. Εσύ δεν έχεις, τι να δώσεις από τον εαυτό σου, ποια αγάπη, πού τη βρήκες. Ό,τι έχουμε, άλλο δεν έστηκα πανδόρημα τέλειων. Αλλά του λέμε, τη δική σου, την αγάπη, σκόρπισε την εκεί και δώσε και σε μένα από αυτήν την αγάπη για να αγαπάω. Για να ζω ωραία. Μέσα στην αγάπη είναι η λύτρωσή μας. Δεν είναι πουθενά άλλου. Μην το ψάχνουμε και το πράγμα. Και μην ψάχνουμε να βρούμε γύρω μας αγγέλους που να μας φέρονται αγγελικά. Θα έχουμε ανθρώπους που θα μας πειράζουν. Και θα πειραχτούμε. Δεν μπορούμε να πειραχτούμε. Αλλά ο σκοπός είναι να μην μισήσουμε. Ένα. Και δεύτερο, ο σκοπός είναι να βάλουμε και τα γόνατα κάτω. Χωρίς να μπαίνουν τα γόνατα κάτω, προσφορά στον άλλο δεν γίνεται. Δεν υπάρχει Άγιος που να αγίασε χωρίς να έβαλε πρώτα για τους άλλους και μετά ούτε για τον εαυτό του μάλλον. Δεν υπάρχει. Βρέστε το σιάμα, βρείτε να μου το πείτε. Κύριε, ρωτάει ο Αβραάμ, αν είναι 40, θα γίνει η συμφορά που έχεις αναφέρει. Αν είναι 20, κύριε. Και φτάσαμε εκεί που έφτασε στο τέλος και λέει, ναι, μόνο ήταν ο Λότ. Και ο, και ένας ακόμα. Η γυναίκα του και δύο κόρες. Λοιπόν, άρα για τα δεινά, τα γράφη-γραφή συνέβησαν, γιατί τα προκάλεσαν τα δεινά. Δηλαδή εμείς προκαλούμε μια συμφορά στον τόπο μας μέσα. Αν εμείς είμαστε εντάξει, ψέχνουν τα χεράκια μας απάνω και ο Θεός δίνει τη λύση. Μόνο γι' αυτό είναι ο Θεός, για να δώσει λύση. Άμα, επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει αυτός που θα σας ανοίξει τα μάτια, τώρα σε εμάς αυτός είναι τα Άγια Βιβλία που έχουμε. Είναι οι γραφές, είδατε τι λέει. Στείλε το Λάζαρο κάτω
να πει στα άλλα αδέρφια μου που έχω να μην έρθω εδώ πέρα που είμαι εγώ. Χίλιοι Λάζαροι να πάνε, δεν θα καταλάβουν γιατί έχουν τις γραφές. Μιλάνε οι γραφές. Έχουμε λοιπόν τις γραφές, έχουμε και τους Αγίους. Λέει, έχουμε νέφος μαρτύρων γύρω μας. Νέφος. Μου έλεγε της Γρηγορίου ο Άγιος, ο πατήρ Παΐσιος, το μετέφερα κάποια μέρα κάπου και μου έκανε εντύπωση. Λέει, ξέρετε, μου λέει, ευγενέστατος και άγια ψυχή ήταν. Έτσι, έτσι πήρα εγώ αυτό το άρωμα πήρα. Ξέρετε ότι πριν ζητήσουμε από τον Άγιο οτιδήποτε ζητήσουμε, μας έχει βάλει αυτό στο μυαλό το αίτημα που του ζητάμε και δεν είναι δικό μας, από την αγάπη που μας έχουν. Αγία μου Βαρβάρα, ο Άγιος Παΐσιος στο νοσοκομείο, εγώ σου άναβα τα καντιλάκια, σου έφερα ένα λαδάκι, εδώ οι γιατροί μου είπανε για μια εβδομάδα να έχω τις διασωληνώσεις. Υποφέρω από φρικτούς πόνους. Και είναι 15 μέρες, Σάββατο σήμερα για Βαρβάρα. Οι γιατροί, Κυριακή, πουθενά δεν παρουσιαστούν. Της έκανα, λέει, παράπονο της Αγίας Βαρβάρας. Το πρωί-πρωί, που ποτέ οι γιατροί δεν κάνανε παρουσία στο νοσοκομείο, ακούσα φασαρία. Ποιοι είναι, ρωτάω, οι γιατροί. Πού είναι αυτός ο καλόγερος να βγάλουμε τις διασωληνώσεις? Τους έστειλε πρωί-πρωί η Αγία Βαρβάρα, λέει. Το αντιλαμβανόμαστε. Λέει ότι είναι οι Άγιοι μαζί μας. Μαζί μας. Και που περπατάμε και που κοιμόμαστε και τα λοιπά. Αυτό πρέπει να είναι στο πετσί μας. Χωρίς να έχουμε αυτό το πιστεύω. Και στην εκκλησία που πάμε, όταν είμαστε έτοιμοι, λίγο φεύγει το μυαλό μας. Φεύγει. Αλλά συγκρατιέται από αυτά που μελετάμε. Λες, δεν γίνεται. Διαφορετικά, βομβαρδισμό στην εκκλησία μέσα. Για να κλείνουμε το θέμα, εμείς που έχουμε επαφή με την εκκλησία και με τους θησαυρούς της εκκλησίας, πρέπει να έχουμε και θησαυροφυλάκιο να φυλάμε τους θησαυρούς. Ο Πάστορας Μαύρος λέει, έχουμε θησαυροφυλάκιο. Το οστράκινο σκεύος, το οστράκινο, τα κόκαλά μας έχουν την καρδιά μέσα. Εδώ είναι το θησαυροφυλάκιο. Έχουμε τους θησαυρούς ενωστρακής σκεύεση. Εμείς είμαστε οι φύλακες που φυλάμε το θησαυρό. Αν προδώσουμε θησαυρό, εμείς είμαστε υπεύθυνοι, εμείς είμαστε προδότες. Εμείς είμαστε προδότες. Εμείς έχουμε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, όλη αυτή την ομορφιά, την ουράνια, την έχουμε εδώ μέσα. Γιατί να την πετάξουμε? Η αλήθεια είναι, βλέπετε πόσο δυνάμει έχει ο λόγος και πόσο μικροί είμαστε εμείς. Έρχεται κάποια στιγμή και λέμε, αν μας ζητηθεί λόγος σοβαρός κάποια στιγμή και να έχει και κάποια θυσία, και λέμε, δεν θα βγάλουμε πέρα. Ειδικό το έργο είναι. Κανένας δεν θα μπορούσε να του βγάλω μια παραγηγίδα να το αντέξει χωρίς τη δύναμη του Κυρίου. Δικό του έργο είναι. Αλλά εμείς πρέπει να ομολογούμε κάθε κάστη. Το συζητούσα με ένα παλικαράκι που ιερώθηκε τώρα τελευταία. Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, του έλεγα. Τι είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ο χειρότερος από όλους. Είμαι, λέει, ο χειρότερος από όλους. Και το ονομάζεται αυτό του έκτρωμα. Έκτρωμα είναι το παραμορφωμένο έμβριο που το βγάζουν από τη μήτρα της μάνας, που είναι εντελώς παραμορφωμένο και για πέταμα. Ονομάζεται αυτό του έτσι ο Απόστολος Παύλος. Αυτά του λέω,
μου είναι ακατανόητα, μην ψάχνεις, μου λέει. Αυτά είναι δώρα. Αυτά σημαίνει να καταλάβεις αυτό. Είναι σαν να λες ότι, Κύριε, αγκάλιασε την αγάπη σου σε πλήρωμα τέλειο. Εμείς θα παλεύουμε, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Βηματάκι, βηματάκι. Κάνε, λέει, δεν καταλαβαίνω να αγαπάω γέροντα. Κάνε εσύ το βηματάκι που σου ανήκει. Μη θέλεις να κάνεις το άλμα του προφήτη Ηλία. Εμείς θα προσευχόμαστε. Να μας δίνει τη δύναμη ο Θεός. Μεγάλο έργο είναι προσευχή. Πολύ μεγάλο έργο. Πολύ μεγάλο. Γράφει στο περί προσευχής. Γιατί λέει, όταν πάω να προσευχηθώ, λέω, αισθάνομαι κούραση και τέτοια. Και της δίνει σύσταση και της λέει, θα ψάλεις. Όσοι δεν ξέρουν να ψάλουνε, είναι το βιβλίο παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Που έχει μαζέψει, Θεοτοκάριο, έχει μαζέψει από διαφόρους που έχουν γράψει στην Παναγία και έχει λέει κάτι προσώμια. Τα οποία είναι ωραιότατα. Και εκεί λέει συγκινείται η ψυχή, λέει. Δακρύζει, παίρνει κατάνοιξη και δίνει μια προσευχή. Πώς θα μάθουμε, βέβαια, αλλιώς πρέπει να διαβάζουμε. Να ανοίγουμε και βιβλία. Έτσι είναι. Εκεί που ανοίγουμε τηλεόραση, δύο ώρες άντε, ένα τέταρτο και, και πολύ της πάτης τηλεόρασης. Πώς θα γίνει το πράγμα. Αν και τα παίρνει όλα σβάνε τηλεόραση. Κάνεις όλη μέρα προσευχή, το λέω αυτό μου και το πράγμα. Όλη μέρα διαβάζεις και πώς πας να δεις μια είδηση, τάκ, στα κάνει σκόνη όλα. Γιατί εκτός την είδηση θα σου βγάλει και το άλλο πάνω του. Ναι, έτσι είναι. Πώς το κάναμε και το πράγμα. Η πνευματική ζωή χρειάζεται προσοχή μεγάλη. Πολύ μεγάλη προσοχή. Εύχομαι ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια. Και πρώτα σε μένα που εσωτερικά δεν σε το κρύβω, έχω τη στεναχώρια μου, γιατί αντί να έχουμε μια αλλαγή σε αριθμό, έχουμε μείωση του αριθμού. Και λέω, εγώ είμαι αιτία, δεν κάνεις άλλος. Δεν είναι έτσι. Ναι, ποιος να είναι άλλος. Ο πειράζον. είναι και ο πειράζον, αλλά... Δεν μας αφήγει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας. Τι ώρα είναι, να σας χρειάζω, τι ώρα είναι. Ακριβώς. Να μας δούμε την άλλη φορά. Άγιος ο Θεός. Καλό βράδυ, καλή νύχτα. Η Παναγία και Άγιοι μαζί μας, τίποτα άλλο παραπάνω. Χρόνια πολλά για το νεκτάριο. Ευχαριστώ. Και για το σταμάτι. Τώρα κι άλλο, αν είναι κάποιοι άλλοι. Σταμάτι πολύ χρόνο. Να είσαι καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο. Εκείνη το. Πώς το λένε, η ουσία ολόκληρη. Και αυτό είναι το πρόβλημα.